κόλαση φωτιάς εξακολουθεί να τυλίγει το γυροφέρι Ολύμπια. Το πυροθερμικό φορτίο είναι τόσο ισχυρό που διαλύει τα πάντα μέσα στο πλοίο, μετατρέποντάς το σε άμορφη μάζα σιδερικών. Όσο η φωτιά μένεται, μοιάζει με θαύμα το πώς η παρακινδυνευμένη επιχείρηση διάσωσης μέσα σε θερμοκρασίες 600 βαθμών στέφθηκε με επιτυχία. Με τους ηρωικούς άνδρες της ΕΜΑΚ να σώζουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή τους δύο εγκλωβισμένους επιβάτες. Ο ένας από τους διασώστες της ΕΜΑΚ που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα έλαβε εξιτήριο. Στο νοσοκομείο της Κέρκυρας νοσηλεύονται 8 άτομα, ανάμεσά τους και ο Βούλγαρος που καλούσε σε βοήθεια από το κινητό του, ο οποίος είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση. Καλά είμαστε, πήραμε εξιτήριο και αναχωρούμε για Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Αναπνευστικά ήταν τα προβλήματα. Ναι. Δύσκολη επιχείρηση. Εντάξει, όλα καλά. Αυτή η επιχείρηση ήταν επιχείρηση αυτοθυσίας. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες, γι' αυτό και θέλω να επενέσω την προσπάθεια των στελεχών της ΕΜΑΚ για την υπερπροσπάθειά τους που τελικά είχε σε τέλος. Η αγωνία κορυφώνεται για τους αγνοούμενους οδηγούς φορτηγών. 3 Έλληνες, 7 Βούλγαρους, 1 Τούρκο και 1 Λιθουανό. Στους 3 Έλληνες συγκαταλέγεται και το όνομα ενός αυτοκινητιστή, μόνιμου κατοίκου Αθηνών, ο οποίος φαίνεται να έλκει την καταγωγή του από την Κρήτη και συγκεκριμένα τα Χανιά. Αυτή την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 12 ακόμη αγνοωμένων. Η σκέψη όλων μας είναι κοντά τους, είναι κοντά στις οικογένειές τους. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς παρέμειναν άτομα, ήμασταν οι τελευταίοι. Εγώ ήμουν από τους τελευταίους που έφυγα. Ο έμπειρος οδηγός Νταλίκας είχε πραγματοποιήσει τις προηγούμενες ημέρες το πιο πρόσφατο δρομολόγιο του και μάλιστα κοινοποιούσε βίντεο από την επιστροφή του στην Ελλάδα μέσω Γαλλίας. Αυτό που ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι είναι τις επόμενες ώρες να έχουμε θετικές εξελίξεις για το ζήτημα των 12 αγνοωμένων, μεταξύ των οποίων βεβαίως είναι και 3 Έλληνες υπηκόοι. Μέλη της οικογένειάς του, όπως και των άλλων 2 Ελλήνων αγνοωμένων, μεταφέρθηκαν στην Κέρκυρα με μέρημνα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, συνοδευόμενοι από ψυχολόγο. Προσπαθώ να κάνω κουράγιο για τα παιδιά μου. Παρακαλώ πάρα πολύ το Υπουργείο να μην παρατήσουν τις έρευνες, γιατί ο άντρας μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι θα έχει κάνει ό,τι μπορεί για να μείνει ζωντανός. Το μεσημέρι οι φλόγες εξαπλώθηκαν στο χώρο που βρίσκονται οι καμπίνες κάτω από την ήδη κατεστραμμένη γέφυρα του πλοίου. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ισχυροποιούνται, αναζωπυρώνοντας συνεχώς τη φωτιά η οποία καίει εδώ και περίπου 38 ώρες. Κομάντο του λιμενικού και διασώστες της ΕΜΑΚ βρίσκονται εμπλό δίπλα στο οχηματαγωγό, περιμένοντας το πράσινο φως για να ανέβουν στο γυροφέρι Ολύμπια. Αναζητώντας τα ίχνη των 12 αγνοωμένων αλλά και πιθανώς άλλων επιβενώντων. Καθώς ο Αφγανός που διασώθηκε χθες στη διάρκεια της δραματικής επιχείρησης με ελικόπτερα δεν υπάρχει στη λίστα των 290 ατόμων που αναφέρονται ως επιβάτες. Ο πλοίαρχος και οι 2 μηχανικοί του πλοίου οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της πρόκλησης ναυαγίου του εμπρισμού και της διατάραξης ασφάλειας θαλασσίων συγκοινωνιών. Με εντολή μου έχει μεταβεί η ελληνική υπηρεσία διερεύνησης των ναυτικών ατυχημάτων, που έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την διερεύνηση του ατυχήματος.